Είστε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για το πρόγραμμα Δεσμός για τους νέους γοιέδια. Να ξεκινήσουμε με τις συστάσεις. Εμένα με λένε Βαλεντίνα Βιτάλη και εργάζομαι για τον Δεσμό και δουλεύω τα 3 τελευταία χρόνια με τον Δεσμό. Και η Μαρία Μαρκούδη είναι συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη και έχει ασχοληθεί με το πρόγραμμα Δεσμός για τους νέους όταν έχουμε κάνει ένα κύκλο πανελλαδικό και έτσι γνωρίζει καλύτερα να προκύψουν ερωτήσεις, να βοηθήσει να κάνει ένα καλό backup. Να ξεκινήσουμε λίγα λόγια για τον Δεσμό, να σας πω λίγο ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Ουσιαστικά ο Δεσμός αριθμεί 10 χρόνια λειτουργίας. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα γενέθλιά μας. Και ουσιαστικά η ιδέα που, ο λόγος που ιδρύθηκε ο Δεσμός ήταν για να συνδέσει τις ανάγκες από κοινοφελείς φορείς με τις δωρεές που γίνονται. Ουσιαστικά ήθελε να συνδέσει δωρεές από ιδιώτες, από εταιρείες, από οργανισμούς, με τις πραγματικές ανάγκες που μπορεί να έχουν οι κοινοφελείς οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό ουσιαστικά μπορεί να περιλαμβάνει είτε δωρεές σε είδος, δηλαδή έχουμε ιδιώτες που μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε έχω 10 κούτες βιβλία, παιδικά εγκυκλοπαίδειες ή ρούχα ή έπιπλα και δεν τα χρειάζομαι πλέον και θα ήθελα να δω πού θα μπορούσαν να δοθούν. Και εμείς κοιτάμε να δούμε με βάση τις ανάγκες που μας στέλνουν οι οργανισμοί, πού θα πιάσει τόπο αυτή η δωρεά. Και την ίδια στιγμή έχουμε και τις δωρεές που μας κάνουν εταιρείες στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή ακόμα και ιδιώτες ή και οργανισμοί. Και πάλι κοιτάμε να δούμε, να συνδέσουμε τις ανάγκες από κοινοφελείς φορείς που μας στέλνουν συνέχεια αιτήματα και να κάνουμε όμορφα project ανά την Ελλάδα. Για παράδειγμα, να σας το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, ένα πολύ αγαπητό παράδειγμα που το τελευταίο διάστημα υλοποιήσαμε ήταν όταν μας τηλεφώνησε μια αυστριακή μια γυναίκα, μια καλλιτέχνης και μας είπε ότι έχω συγκεντρώσει ένα ποσό από τις καλλιτεχνικές της δραστηριότητες που έκανε γιατί είναι χορεύτρια και έκανε διάφορες εκδηλώσεις και μας είπε θα ήθελα να το δωρήσω σε έναν οργανισμό στην Ελλάδα. Και εμείς σκεφτήκαμε και μας είχε στείλει ένα αίτημα ένα μουσικό σχολείο στην Καστοριά και έτσι κάναμε ολόκληρη τη δωρεά, αγοράσαμε μουσικό εξοπλισμό για αυτό το σχολείο που μας είχε στείλει μια λίστα με πράγματα που χρειαζόντουσαν και έτσι κάναμε ένα ωραίο, εμείς το λέμε στη γλώσσα μας, ένα ωραίο μάτς όταν συνδυάζεις έτσι μια ανάγκη με μια δωρεά. Πριν από 2 χρόνια, καλέσαμε μια εξωτερική εταιρεία για να μας κάνει μια μελέτη δικτύου. Ουσιαστικά, θέλαμε να δούμε τι αντίκτυπο έχουν οι δράσεις μας στην κοινωνία. Και πολύ συμπερασματικά, για να μην σας τρελαίνω με πολλούς αριθμούς, έτσι κάτι που μας κάνει πολύ περήφανος είναι αυτός ο συντελεστής 9,2, όπου ουσιαστικά μας εξήγησαν και μας είπανε ότι για κάθε 1 ευρώ που κάποιος δωρίζει στον Δεσμό επιστρέφεται πίσω στην κοινωνία 9 πλάσια η κοινωνική προσφορά. Πολύ σχηματικά, για να έχουμε μια εικόνα σε ποιους κοινοφελείς φορείς μπορούμε να υποστηρίξουμε, έχουμε φτιάξει 4 πυλώνες που είναι σαν οι ομπρέλες των προγραμμάτων μας. Ο πρώτος πυλώνας είναι το κομμάτι της κοινωνικής πρόνοιας, όπου υποστηρίζουμε κοινοφελείς οργανισμούς κοινωνικής πρόνοιας σε όλη την Ελλάδα. Μπορούμε να παρέχουμε θέρμανση, στέγη, ένδυση και αναλόγως με τις ανάγκες του κάθε οργανισμού, το τι μας στέλνουν. Ένας άλλος πυλώνας είναι το κομμάτι της υγείας, που μας στέλνουν ουσιαστικά, προσπαθούμε να συνδέσουμε δωρεές που πηγαίνουν προς κέντρα υγείας, προς δημόσια νοσοκομεία, προς σε μονάδες ιατρικής φροντίδας ηλικιωμένων ανθρώπων ή ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ένας τρίτος πυλώνας είναι η αντιμετώπιση κρίσεων, που δυστυχώς και ευτυχώς τέλος πάντων το 2018 βρεθήκαμε στην Ανατολική Αττική και ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποιες δράσεις για το μάτι. Φτιάξαμε κάποιες παιδικές χαρές, κάποια γήπεδα στην περιοχή, φτιάξαμε χώρους πρασίνους. Ουσιαστικά προσπαθήσαμε να ομορφύνουμε και να δώσουμε πίσω στην τοπική κοινότητα έτσι όμορφους χώρους για τις γειτονιές. Και
το τελευταίο χρόνο δραστηριοποιούμαστε εδώ πέρα, στην περιοχή, και εγώ έχω αναλάβει αυτό το κομμάτι του προγράμματος στην Πολυέμβεια. Τέταρτος πυλώνας είναι η οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Εδώ πέρα εντάσσουμε τις δωρές που κάνουμε προς τα σχολεία. Λαμβάνουμε ανάγκες από σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη την Ελλάδα. Και μπορούμε να φτιάξουμε από βιβλιοθήκες, από εργαστήρια φυσικής, χημίας, από τεχνολογικό εξοπλισμό. Πηγαίνουμε προτεραιοποιώντας αυτά που μας λένε οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί ως προτεραιότητες του σχολείου. Και σε αυτό το πυλώνα, την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος, έχουμε και το πρόγραμμα Δεσμός για τους νέους. Το πρόγραμμα αυτό έχει υλοποιηθεί ήδη, έχουμε κάνει 3 κύκλους, έχουμε ολοκληρωθεί. Και, ναι. Και ουσιαστικά ένα πράγμα το οποίο μας άρεσε πάρα πολύ από αυτό το πρόγραμμα είναι ότι οι επωφελούμενοι, αυτοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, μετά μπόρεσαν να συνεχίσουν να δουλεύουν στους κοινοφελείς οργανισμούς που είχαν κάνει την αίτηση. Δηλαδή, εμείς, όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μετά από ένα έτος, οι ωφελούμενοι συνέχισαν να δουλεύουν σε αυτούς τους οργανισμούς. Έχω ξεχάσει κάτι, το πιο βασικό. Και ερχόμαστε στο σημερινό, που ουσιαστικά κάνουμε μια πρόταση στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά και είναι οι βασικοί υποστηρικτές και χρηματοδότες του προγράμματος, που στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας στήριξης στη Βόρεια Εύβοια φτιάξαμε ένα ειδικό κεφάλαιο που θα απευθύνεται μόνο στην περιοχή. Ουσιαστικά δεν είναι πλέον πανελλαδικός αυτός ο κύκλος, αφορά τη Βόρεια Εύβοια, όπου κάτοικοι της περιοχής μπορούν να, να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Η ιδέα είναι μέσω του προγράμματος αυτού να ωφεληθεί η τοπική κοινωνία, δηλαδή και από την εργασία των ανθρώπων, των 10 νέων που θα συμμετέχουν, να μπορεί να παραχθεί υπεραξία για την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα ουσιαστικά αφορά 10 θέσεις εργασίας για το Δήμο Εστίας και για το Δήμο Μαντουδίου Γέρας Άννας Λίμνης και θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν οι ίδιοι νέοι στους κοινοφελείς οργανισμούς που θα τους ενδιαφέρει να δουλέψουν. Θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα. Ουσιαστικά, αυτό που εμείς εμπνευστήκαμε το πρόγραμμα αυτό, θα είπαμε και στο βίντεο, αλλά έτσι θα το τονίσω γιατί έχει σημασία και για την περιοχή εδώ πέρα. Θέλουμε ουσιαστικά να δώσουμε δυνατότητα σε νέους να προκτήσουν μια επαγγελματική εμπειρία και την ίδια στιγμή να υποστηρίξουμε τους ωφελείς οργανισμούς να εμψυχωθούμε νέο δυναμικό. Ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα μέσα από ένα έτος εργασίας και οι νέοι έχουν ένα εισόδημα και την ίδια στιγμή να μπορεί να υπάρξει και για την ίδια την κοινωνία, την τοπική κοινωνία, ένα εφόδιο για να προχωρήσουν κάποια πράγματα. Και τώρα, ποιος μπορεί να κάνει αίτηση στο πρόγραμμα, ποιος αφορά το πρόγραμμα αυτό. Είναι έως 30 χρονών για νέους και την ίδια στιγμή να έχουν και κάρτα ενεργείας και αφορά κοινοφελείς οργανισμούς. Κοινοφελείς οργανισμούς εννοούμε από συλλόγους, αθλητικούς, πολιτιστικούς, σωματεία γυναικών, μπορεί να είναι πολιτιστικά σωματεία, μπορεί να είναι τα συνεδριστική, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω το ΚΙΝΤΣΕΠ, κοινωνικές συνεδριστικές επιχειρήσεις, μπορεί να είναι μη κυβερνητικές οργανώσεις, ουσιαστικά να έχουν κοινοφελές χαρακτήρα, να μπορεί να δίδεται πίσω στην κοινωνία η δράση του εργαζομένου. Πώς κάνει κάποιος αίτηση συμμετοχής, ουσιαστικά εδώ πέρα είναι η καρδιά του προγράμματος. Άμα δείτε και μπείτε στην ιστοσελίδα, η αίτηση συμμετοχής την κάνει ο εφελούμενος μαζί με τον κοινοφελή φορέα μαζί. Δηλαδή κάθονται, συμφωνούν, μάλλον ας το πάμε ένα βήμα πιο πριν. Οποιοςδήποτε θέλει να συμμετέχει, κοιτάει να δει ποια είναι τα ενδιαφέροντά του, ποια είναι επαγγελματικά τι τον ενδιαφέρει να κάνει και τι θα βοηθούσε την τοπική κοινωνία και έρχεται σε επαφή με τον κοινοφελή οργανισμό και συμφωνούν σε ένα πρόγραμμα εργασίας. Δηλαδή, θα θέλαμε σε μια αίτηση να καταλάβουμε ότι θα έχει συγκεκριμένους στόχους αυτή η θέση, ότι θα έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ότι αυτό θα αποδώσει
θα αποδώσει πίσω. Θα προσφέρει κάτι που θα μπορούσε ίσως αργότερα ακόμη και να προχωρήσει. Φυσικά δεν χρειάζεται να αποδείξει κάποιος ότι θα έχει συνέχεια, αλλά θέλουμε σίγουρα να δοθεί πίσω. Ναι. Και νομίζω, ξεχνώ κάτι. Όχι, όχι, ότι συντάσσουν από κοινού την αίτηση συμμετοχής, δεσμεύονται για την υλοποίηση των περιγραφωμένων, δίνονται αναφορές στον δεσμό ανατρίμηνο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι το αντικείμενο πρέπει να έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, να υπάρχουν δηλαδή κάποιοι δείκτες οι οποίοι θα δείχνουν την πορεία του project και την πορεία του ίδιου του εργαζόμενου. Τι αντίκτυπο έχει στους ωφελούμενους το έργο που παράγει, τι αντίκτυπο έχει για την ίδια την οργάνωση, πώς ήταν για την ίδια την οργάνωση αυτά τα μεγέθη πριν την πρόσληψη αυτού του ατόμου, πώς είναι μετά και ούτω καθεξής. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να γνωρίζουν κατά βάση οι οργανισμοί οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα θα πρέπει να έχουν εξασφαλισμένο τον πρώτο μισθό και τις ασφαλιστικές και εργοδοτικές εισφορές του εργαζομένου. Στην ουσία, με το που θα ολοκληρωθεί ο πρώτος μήνας και θα καταβάλουν αυτά τα ποσά, στέλνουν στον δεσμό τα παραστατικά και από εκεί και πέρα ξεκινάει η ροή της μισθοδοσίας. Άρα είναι πολύ σημαντικό μια οργάνωση που ενδιαφέρεται να γνωρίζει ότι τουλάχιστον για τον πρώτο μήνα θα πρέπει να είναι σε θέση να καλύψει αυτό το κόστος. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αφενός γιατί ο δεσμός ο ίδιος δεν μπορεί να καταβάλει απευθείας χρήματα σε κάποιον ιδιώτη, άρα ούτε και στον ίδιο τον εργαζόμενο για τον μισθό του. Και η διαδικασία είναι στημένη με τέτοιον τρόπο ώστε εμείς να έχουμε λάβει τα παραστατικά από την οργάνωση που αποδεικνύουν ότι έχουν καταβληθεί αυτά τα ποσά, για να είμαστε σίγουροι ότι ο εργαζόμενος αυτός έχει πληρωθεί για την εργασία του. Ένα. Και δεύτερο, ότι όλες οι εισφορές προς το κράτος επίσης έχουν τακτοποιηθεί. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει αυτή η ροή, δηλαδή στην ουσία από εκεί και έπειτα ο οργανισμός δεν χρειάζεται να έχει το άγχος της κάλυψης αυτών των εξόδων, γιατί κάθε μήνα θα παίρνει τα χρήματα από το μισά, θα τα δίνει στον εργαζόμενο για τον επόμενο μήνα και ούτω καθεξής. Κάποιες ημερομηνίες ορόσημα που αφορούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα για τη Βόρεια Εύβοια είναι ότι η υποβολή αιτήσεων έχει ήδη ανοίξει, άρα μπορεί οποιοδήποτε πλέον να κάνει αίτηση. Η αρχική ημερομηνία που έχουμε βάλει κατά νου ότι θα είναι το deadline για την υποβολή των αιτήσεων είναι στις 14 Οκτωβρίου. Στόχος είναι μέσα στο Νοέμβρη να αξιολογηθούν όλες οι αιτήσεις που θα έχουμε λάβει, να γίνουν οι συνεντεύξεις των ανθρώπων που θα περάσουν στην πρώτη φάση και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν και οι επιτυχόντες. Όλο αυτό έχει ως σκοπό το πρόγραμμα να ξεκινήσει να τρέχει με τους εργαζόμενους να δουλεύουν επίσημα πια στους οργανισμούς στις 1 Δεκεμβρίου. Και όπως είπε πριν και η Βαλεντίνα, το πρόγραμμα κρατάει ένα χρόνο. Έχουμε υλοποιήσει μέχρι στιγμής 3 κύκλους. Θα σας πω λίγα πράγματα για τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος. Ο πρώτος κύκλος υλοποιήθηκε το 2016-2017, όπου στη διάρκεια αυτού του κύκλου χρηματοδοτήθηκαν 15 ζευγάρια νέων και οργανισμών πανελλαδικά. Το ενδιαφέρον με αυτόν τον κύκλο ήταν ότι το 100% της χρηματοδότησης προήλθε από ιδιώτες. Πάνω από 14.000 άνθρωποι από το εξωτερικό συνεισέφεραν για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος. Την αμέσως επόμενη χρονιά, 17-18, χρηματοδοτήθηκαν 11 ζευγάρια νέων και οργανισμών πανελλαδικά. Σε αυτή τη χρηματοδότηση το 40% προήλθε από ιδιώτες και το 60% από δωρεές εταιριών και ιδρυμάτων. Και ο τρίτος κύκλος, ο οποίος έτρεξε τη χρονιά που μας πέρασε το 2021-2022, χρηματοδοτήθηκαν 14 ζευγάρια νέων και οργανισμών πανελλαδικά. Εδώ αξίζει να πούμε ότι εξαιτίας της πανδημίας του COVID, 6 στις 14 θέσεις στο σύνολο ήταν θέσεις οι οποίες σχετίζονταν άμεσα με την πανδημία. Δηλαδή αφορούσαν νοσηλευτικό προσωπικό, άτομα που κάνουν ψυχοθεραπεία σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν post-COVID συμπτώματα και χρειάζονταν τέτοιου είδους υπηρεσίες, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, ψυχολόγοι οι οποίοι συγκεκριμένα μια οργάνωση το κέντρο ΦΥ, το πρόγραμμα τους βοήθησε να προσλάβουν ένα άτομο το οποίο θα μπορούσε κατά τη διάρκεια των lockdown να κάνει διαδικτυακά όλες τις συνεδρίες με τους ωφελούμενους.
Και από εκεί και πέρα βοηθάει να δούμε λίγο κάποια testimonies, κάποιες μαρτυρίες προηγούμενων συμμετεχών στο πρόγραμμα. Η Ελένη Καστόρη ήταν στο πρόγραμμα Δεσμός για τους Νέους στον πρώτο κύκλο. Εργάστηκε στην Ένωση Κυριών Δράμας. Το βασικό της αντικείμενο ήταν να ασχοληθεί με το κοινωνικό φροντιστήριο. Στο κοινωνικό φροντιστήριο πήγαιναν παιδιά τα οποία οι οικογένειές τους είχαν χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και δεν είχαν τη δυνατότητα να στείλουν τα παιδιά τους στο φροντιστήριο για να βοηθηθούν, κυρίως εν ώψη πανελληνίων εξετάσεων. Το όλο πρόγραμμα στήθηκε και λειτουργούσε μέσα στη δομή της Ένωσης Κυριών Δράμας σε καθημερινή βάση από εθελοντές εκπαιδευτικούς. Και η Ελένη ήταν υπεύθυνη για αυτό το πρόγραμμα. Και ταυτόχρονα για μία άλλη δράση, το Mobile School, το οποίο αφορούσε παιδιά από οικογένειες Ρωμά, ίσως να έχει τύχει να το έχετε ακούσει, οι Ρωμά δεν στέλνουν τα παιδιά το σχολείο, για την ακρίβεια αυτό που κάνουν είναι ότι τα στέλνουν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς για να πάρουν το σχετικό επίδομα από το κράτος και στη συνέχεια τα αποσύρουν και τα ξαναβγάζουν στον δρόμο για δουλειά. Οπότε στόχος του Mobile School ήταν ακριβώς αυτό, να μπορέσουν να συνεχίσουν τα παιδιά αυτά να έχουν επαφή με το εκπαιδευτικό στοιχείο. Υλοποιήθηκε για έναν ολόκληρο χρόνο με ένα πρόγραμμα το οποίο ήρθε απευθείας από το Βέλγιο, το εκπαιδευτικό υλικό εννοώ, και είχε τεράστια επιτυχία και ανταπόκριση. Η Ελένη συνέχισε να δουλεύει στην Ένωση Κυριών Δράμας για 3,5 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του Δεσμού για τους Νέους εκείνης της χρονιάς. Ο Κώστας Οράλης είναι ένα άλλο παράδειγμα, ο οποίος εργάστηκε στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής στη Θεσσαλονίκη, είναι γυμναστής. Ξεκίνησε στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής τα χρόνια που φοιτούσε κάνοντας την πρακτική του άσκηση. Με το τέλος της πρακτικής του άσκησης συνέπεσε η έναρξη του πρώτου κύκλου του Δεσμού για τους Νέους. Οπότε από κοινού μαζί με το Κέντρο Ειδικής Αγωγής υπέβαλαν την αίτηση, ήταν ένας από τους επιτυχώντες και είχε την ευκαιρία να συνεχίσει το έργο το οποίο είχε ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση με την ενδυνάμωση και εκγύμναση ατόμων ΑΜΕΑ που φιλοξενούνται στη συγκεκριμένη δομή. Τελείωσε το πρόγραμμα όπου εργάστηκε για ένα χρόνο ως έμισθος πλέον στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής. Έφυγε, τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία και ξαναγύρισε και εργάζεται ακόμη στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής. Άρα ένα πολύ βασικό συστατικό αυτού του προγράμματος και που έχει μεγάλη σημασία και στην επιλογή που κάνουμε με τις αιτήσεις είναι και η βιωσιμότητα της θέσης. Κατά πόσο δηλαδή ο οργανισμός έχει μέσα στα πλάνα του να κάνει κινήσεις και δράσεις που θα το βοηθήσουν να βρει χρηματοδότηση ώστε αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν να εργάζονται και μετά την ολοκλήρωση του κύκλου του προγράμματος. Επόμενο παράδειγμα, η Μαρία Παπούλια, η οποία εργάστηκε τη χρονιά που μας πέρασε στο Δεσμό για τους Νέους, σε μια θέση πάρα πολύ απαιτητική. Ήταν υπεύθυνη σε εκπαιδευτικά προγράμματα, σε δομές φιλοξενίας προσφύγων στα Ινόφυτα και τη Μαλακάσα. Τα μηνύματα που μας έρχονταν μέσω της Μαρίας και τα μηνύματα που και η ίδια εισέφρατε από γονείς, πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι την πλησίαζαν και την ευχαριστούσαν για το πώς έχει αλλάξει η ψυχολογία των παιδιών τους με την συμμετοχή σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική. Ο Θανάσης Οφράτιμος, ο οποίος συμμετείχε στο δεύτερο κύκλο του Δεσμού για τους Νέους, είχε ιδρύσει ο ίδιος την οργάνωση GIVMED, μια οργάνωση η οποία έχει στόχο τη μείωση της σπατάλης των φαρμάκων, τα φάρμακα δηλαδή που ανοίγουμε και χρησιμοποιούμε στο σπίτι μας και που μπορεί κάποια στιγμή να μην ολοκληρώνουμε κάποια αγωγή, είτε γιατί το συγγενικό μας πρόσωπο έχει φύγει από τη ζωή, είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο, αλλά που η ημερομηνία λήξης τους είναι ακόμα μακρινή και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κάποιους άλλους. Να μπορούν να βρίσκουν τον κατάλληλο αποδέκτη, είτε ο αποδέκτης είναι μεμονωμένος ιδιώτης, είτε μπορεί να είναι μια οργανωμένη δομή υγείας. Αυτό λοιπόν ήταν μια ιδέα του Θανάση, την οποία την ξεκίνησε και την υλοποιούσε μόνος του για αρκετό καιρό, αλλά κάποια στιγμή χρειαζόταν για κάποιους πόρους για τη συνέχιση αυτής της οργάνωσης. Τότε λοιπόν ετήθηκε στο πρόγραμμα Δεσμός με τους Νέους, έγινε δεκτή η αίτησή του, του δόθηκε η ευκαιρία να εργάζεται πλέον παίρνοντας και μισθό στο GIVMED και το GIVMED συνεχίζει ακόμη και μέχρι σήμερα. Και η τελευταία περίπτωση είναι του Γιώργου Χρυσανθίδη, επίσης συμμετέχων στο περσινό κύκλο, ο οποίος εργάστηκε για την Έμφαση, μια οργάνωση η οποία επικεντρώνεται στην αστεγία, βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι ποιούν σε καθεστώς αστεγίας. Ο Γιώργος είναι μουσικός. Και το όνειρό του ήταν να καταφέρει να προσεγγίσει και να ενώσει μέσω της μουσικής του και μέσω projects street work,
τα project δηλαδή που γίνονται έξω στον δρόμο, τους άστερους ανθρώπους, οι οποίοι είναι και λίγο ξεχασμένοι από την κοινωνία και από όλους εμάς τους υπόλοιπους, η αλήθεια είναι, να τους φέρει κοντά μέσω της μουσικής. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους ασχολούνταν με τη μουσική πρωτού βρεθούν και αναγκαστούν να ζουν στον δρόμο. Οπότε και για αυτούς ήταν μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να ξαναθυμηθούν αυτό που βίωναν κάποτε, όταν η ζωή τους ήταν κανονική, όταν είχαν το σπίτι τους, τη δουλειά τους κτλ. Το πρόγραμμα είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, ούτε και εμείς ήδη δεν το περιμέναμε, η αλήθεια είναι, γιατί προσπαθούσαμε και να σκεφτούμε το πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει να λύσει πολύ σοβαρότερα προβλήματα ζώντας έξω στον δρόμο, ας πούμε, θα έχει τη διάθεση να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Όχι μόνο την είχαν, αγωνιούσαν κάθε εβδομάδα πότε θα ξανασυναντηθούν. Η έμφαση φρόντιζε να τους προμηθεύει και με κάρτες για τα κινητά τους τηλέφωνα, ώστε να μπορούν με μηνύματα να συνεννοούνται για το πότε θα λάβει χώρα η επόμενη συνάντηση τους. Ωφελήθηκαν πάρα πολύ, κυρίως ψυχολογικά. Και το ακόμη καλύτερο που έκαναν, μετά από λίγο διάστημα και αφού είχαν ενωθεί ως ομάδα όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ήταν ότι πήγαν και έδωσαν κάποιες παραστάσεις σε κάποιες άλλες δομές κλειστές, όπου διέμεναν άνθρωποι τρίτης ηλικίας ή άνθρωποι με νοητική υστέρηση. Προσφέροντας στην ουσία οι ίδιοι ωφελούμενοι αυτού του προγράμματος χαρά και σε άλλους ανθρώπους. Ο Γιώργος συνεχίζει να εργάζεται μέχρι σήμερα στην έμφαση, κάνοντας και αυτή τη δράση και κάποια άλλα project που θα ξεκινήσουν σε λίγο καιρό. Και εδώ είναι η λίστα με τους φορείς οι οποίοι συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια στο πρόγραμμα. Και εδώ κάπου ολοκληρώνουμε και μπορούμε να απαντήσουμε σε δικές σας ερωτήσεις, αν υπάρχουν. Και να για το πιάσω λίγο, ουσιαστικά έτσι, αυτά τα παραδείγματα τα σκεφτήκαμε για να δοθεί λίγο τροφή για σκέψη για τη συζήτηση. Γιατί εγώ δέχομαι τηλεφωνήματα, έτσι, μεμονωμένα, που υπάρχουν κάποιες ιδέες, αλλά νομίζω ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορεί να δοθεί δυνατότητα να γίνουν πολύ ωραία πράγματα και είναι πολύ ανοιχτό το τι θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή υπάρχει χώρος για ένα όραμα να μπορεί να πλαισιωθεί, να δώσουμε ένα boost και μετά να πάρει το δρόμο του. Απλά θέλει έτσι λίγο να συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να γίνει, με ποιο κοινοφελή φορέα θα μπορούσε να οργανωθεί. Γνωρίζω ότι οι κοινοφελείς οργανισμοί δεν είναι πολύ στην περιοχή, αλλά υπάρχουν πολιτιστικοί σύλλογοι, υπάρχουν σωματεία και νομίζω ότι μπορούμε να σκεφτούμε πώς θα μπορούσε να υποστηριχθούν είτε οι ευάλωτοι άνθρωποι που μένουν τρίτης ηλικίας, είτε παιδιά, είτε να δημιουργηθούν χώροι. Δεν ξέρω. Είναι ανοιχτό το πεδίο. Και αυτό το αφήνουμε στο να ακούσουμε έτσι ωραίες προτάσεις. Αυτά. Επίσης, υπάρχουν και κάποια φυλάδια τα οποία αφορούν το πρόγραμμα, τα οποία μπορείτε να πάρετε και να ρίξετε μια ματιά. Φυσικά, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε μέσα στην ιστοσελίδα του θεσμού. Φυσικά, είμαστε στη διάθεσή σας τηλεφωνικά με email για πληροφορίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μοιραστεί αυτή η ιδέα, δηλαδή να το πείτε σε γνωστούς φίλους κτλ. Μπορεί κάποιος να έχει απορία για το αν μπορεί να συμμετέχει. Μπορεί κάποιος να μην του περνάει καν από το μυαλό ότι μπορεί να συμμετάσχει. Είναι σημαντικό να έρθουμε σε επαφή και να συζητήσουμε, γιατί μπορεί όντως να υπάρχει πεδίο είτε για οργανισμό είτε για ωφελούμενο. Πολύ σημαντικό είναι, ίσως δεν το ανέφερα, είναι ότι δεν χρειάζονται οι μη κυβερνητικές οργανώσεις να έχουν έδρα στην περιοχή. Θα μπορούσε να είναι να έχουν έδρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε οποιοδήποτε σημείο και απλά να έχουν ένα άτομο να πιάσει ένα project και να αρχίσει να το τρέχει εδώ. Δηλαδή μπορεί να είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση ή οτιδήποτε που να δραστηριοποιείται με παιδιά. Είναι ανοιχτό, το πεδίο είναι πραγματικά πάει, μπορείτε να καλέσετε κάποιον, να αρχίσετε να μιλάτε, να εξηγήσετε το πρόγραμμα και να φτιαχτεί εδώ πέρα μια αρχή, έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Και το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται Δεσμός για τους νέους. Ο στόχος του λοιπόν είναι σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πρώτερη επαγγελματική εμπειρία και επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν νέο άνθρωπο να βρει μια δουλειά με δεδομένο ότι όλοι ζητούν προϋπηρεσία, να έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να βρει αυτή την απαιτούμενη προϋπηρεσία.
ένας άνθρωπος μεγαλύτερης ηλικίας σαφέστατα μπορεί να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στην αγορά εργασίας, μπορεί να δυσκολεύεται να βρει δουλειά, αλλά είναι δεδομένο ότι θα έχει μια κάποια προϋπηρεσία στα τόσα χρόνια της ζωής του. Οπότε αυτό ακριβώς ήταν το κόνσεπτ όταν στήθηκε αυτό το πρόγραμμα. Να ρωτήσω κάτι για τη πιο συγκεκριμένο. Ναι. Καταρχάς, ποιο είναι το ορίζοντας χρονικός που ο συγκεκριμένος νέος, ο συγκεκριμένος πάντων θα απασχοληθεί από το φορέα από τον οργανισμό και το κόστος, το budget, ποιο είναι που ο δεσμός... Ορίζοντας χρονικός λέει τη διάρκεια του προγράμματος. Ακριβώς, ένα χρόνο. Για έναν χρόνο. Για έναν ολόκληρο και το budget είναι για τον κάθε εργαζόμενο. Στην ουσία έχετε κατά νου ότι μιλάμε για πάνω από το βασικό μισθό. Μάλιστα. Συμπεριλαμβάνομαι και τον ασφαλιστικό. Τα πάντα. Τα πάντα. Στην ουσία ο οργανισμός δεν επιβαρύνεται ούτε με μισό σεντ για το συγκεκριμένο εργαζόμενο. Έχει δηλαδή ο οργανισμός τη δυνατότητα να έχει στη διάθεσή του ένα επιπλέον άτομο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις στους προηγούμενους κύκλους των προγραμμάτων έχει αυτό το άτομο υπάρξει και ο μοναδικός έμισθος εργαζόμενος της οργάνωσης. Γιατί η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων είναι ένα τεράστιο θέμα για όλες τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Οπότε έχει στη διάθεσή του έναν άνθρωπο για ένα χρόνο για τον οποίο δεν αναγκάζεται να επιβαρυνθεί με κόστος μισθοδοσίας και εισφορών.